άμεση ανάγκη έμπειρων Ρώσων στρατηγών. Ο Σοϊγκού στέλνει Λαπίν και Τεπλίνσκι στο μέτωπο. Ο Ρώσος στρατηγός Λαπίν επιστρέφει στο μέτωπο για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες. Ο συνταγματάρχης και στρατηγός Αλεξάνδρ Λαπίν, λοιπόν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Χερσαίων Δυνάμεων, και ο συνταγματάρχης στρατηγός Μιχαήλ Τεπλίνσκι, διοικητής των αερομεταφερόμενων δυνάμεων της χώρας, στάθηκαν στην πρώτη γραμμή μετά από εντολή του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού. Σύμφωνα με τον Ρώσο Ανταποκριτή Πολέμου Γιούρι Κοτένοκ, ο Λαπίν και ο Τεπλίνσκι πήγαν στο μέτωπο με το ίδιο αεροπλάνο. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστοι οι ακριβείς ρόλοι που θα αναλάβουν στην πρώτη γραμμή των σειράξεων, ωστόσο δεν αναμένουμε να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους μυστικότητας. Η επίσκεψη των δύο Ρώσων υψηλόβαθμων είναι ένα αρκετά σημαντικό συμβάν, σύμφωνα με την Avia Pro, η οποία μεταδίδει την είδηση, μιας και οι δύο Ρώσοι στρατηγοί διαθέτουν μεγάλη στρατιωτική εμπειρία και είναι δύο αξιόλογες προσωπικότητες στην ρωσική στρατιωτική διοίκηση. Η αποστολή του στο μέτωπο μπορεί να υποδεικνύει πως η κατάσταση εκεί απαιτεί τη συνδρομή πολύ έμπειρων στρατιωτικών ηγετών. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει περαιτέρω επίσημα σχόλια από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για την κίνηση αυτή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.